αυτό. Το είχατε πει και από παλιότερα, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία πρόταση για το προσφυγικό μεταναστευτικό, καταρχήν. Άρα τη διευκολύνει να προσωποποιεί την κριτική. Ναι. Τώρα, εγώ ήθελα να σχολιάσω τη χθεσινή απρέπεια του κυρίου Μεϊμαράκη στη συγκέντρωση της Ομόνοιας και σε πανελλήνια ακρόαση να ασχοληθεί πάλι με το πρόσωπό μου, με το γνωστό κυρία Τασία και το «Οι μετανάστες λιάζονται», ξεπερνώντας έτσι όλη την ιστορία του προσφυγικού, μη καταθέτοντας καμία πρόταση, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια ανεύθυνη και επικίνδυνη πολιτική, διότι να στοχοποιείς πολιτικά έναν άνθρωπο είναι τουλάχιστον, όχι δεν θα έλεγα απρέπεια, είναι επικίνδυνο και τον καθιστώ υπεύθυνο. Μια τρίχα από τα μαλλιά μου να μου συμβεί οτιδήποτε, τον καθιστώ υπεύθυνο. Γιατί κινδυνεύετε, θεωρείτε? Εσείς τι θεωρείτε? Γιατί το λέει? Κύριε Καμπουράκη, όταν σε μια χώρα που υπάρχει Χρυσή Αυγή και υπάρχουν στην κοινωνία προκαταλήψεις, υπάρχουν στην κοινωνία αντιλήψεις ξενοφοβικές, το να υποδεικνύεις έναν άνθρωπο ως υπεύθυνο προσωπικά για ό,τι συμβαίνει στη χώρα σε σχέση με το προσφυγικό, νομίζω ότι υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής κριτικής ή της πολεμικής. Είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Αισθάνεστε και τρελοί υπάρχουν στη χώρα και φασίστες. Αυτό το ξέρουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πώς ο κύριος Μεϊμαράκης για να κάνει τη μαγιά του, η οποία δεν είναι καθόλου μαγιά, είναι ο γνωστός ρατσισμός και ο δεξιός συντηρητισμός. Διότι αυτό δεν είναι χιούμορ. Έχω ανοιχτεί πολλά. Χιούμορ πάντως δεν είναι. Κυρία Χριστοδουλού, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και εσείς ξέρετε τουλάχιστον εδώ στο Μέγκα πόσο έχουμε αντιμετωπίσει και την πολιτική σας και τις δηλώσεις σας. Ελπίζω να το παραδέχεστε αυτό. Όμως, εάν ισχύει αυτό που λέτε και που ισχύει και έχετε δίκιο, πρέπει να ισχύει και το ανάποδο. Αν συμβεί κάτι στον κύριο Παπασταύρου, ας πούμε. Πολύ πιθανό. Πρέπει να αναλάβει και εσείς την ευθύνη. Αλλά ξέρετε τα σκάνδαλα. Θέλω να πω για να είμαστε δίκαιοι. Καθίστε. Αν τα σκάνδαλα δεν δημιουργούν ατομικές δράσεις, δεν κινητοποιούν ατομικά ένστικτα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Να ολοκληρώσουμε. Πρέπει να σας απαντήσω. Γιατί αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θίγεται ένα θέμα, που ο άλλος βρίσκεται στο επίκεντρο και κατηγορεί τον άλλον και γίνεται χαμός, ας πούμε. Και πολλές φορές και χωρίς να είναι απολύτως. Επειδή είμαι δικηγόρος, σε αντίθεση με τον κύριο Μεϊμαράκη που δηλώνει δικηγόρος, ενώ δεν έχει πατήσει σε κανένα δικαστήριο και έτσι δικαιολογεί και τις εκφράσεις αυτοφοράκιας κλπ. Δεν έχει πατήσει, δεν έχει κάνει μία παράσταση. Το μόνο που τον θυμάμαι, γιατί είμαι και συνδικαλίστρια, ξέρετε, χρόνια, σας ξέρουμε από παλιά. Είναι να έρχεται με μια κουστοδία σε κάθε δικηγορικές εκλογές για να ψηφίσει το δεξιό υποψήφιο. Αυτή είναι η παρουσία του στα δικηγορικά. Λοιπόν, επειδή είμαι και δικηγόρος, ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά, ξέρω τις σκοπιμότητες και ξέρω και τις οριακής νομιμότητας εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο καθένας και τις επιπτώσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι έχει την ανάγκη ο κύριος Μεϊμαράκης να κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει πολεμική στο ΣΥΡΙΖΑ, στοχοποιώντας εμένα, χαρακτηρίζει τον ίδιο και τον πολιτισμό του. Συγγνώμη, είπε κάτι που θεωρείτε ότι ξεπέρασε τα όρια, ότι είναι στο όριο της νομιμότητας? Όταν, όχι, λέω γενικά, μίλησα. Στη συγκέντρωση είπε το γνωστό, η κυρατασία με τους μετανάστες που λιάζονται. Αυτό, η κυρατασία. Καλά, αυτό μπορεί να είναι πίσω ότι είναι αγενές, ας πούμε. Δεν είναι απλώς αγέννη. Λοιπόν, κύριε επιτρέπετε. Μου επιτρέπεις. Εσύ διευθύνεις τη Είναι η οικειότητα της απαξίωσης. Κοιτάξτε. Αυτό είναι. Έχουμε την οικειότητα κάποιους πολιτικούς να τους λέμε με το μικρό τους όνομα για να τους απαξιώσουμε. Ή να τους λέμε με υποκοριστικά. Εγώ δεν έχω ανάγκη από τα μπράβο της Νέας Δημοκρατίας ούτε τα μπράβο του κυρίου Μεϊμαράκη. Αυτό είμαι ξεκάθαρη. Έχω ανάγκη από τα μπράβο και τις επιφημίες ανθρώπων που υφίστανται το πρόβλημα, ανθρώπων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπων που κατανοούν τη
την πολυπλοκότητα του προσφυγικού και δεν το χρησιμοποιούν για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Να απαντήσω ο κ. Κυγίλιας, παρακαλώ. Καταρχάς, αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω δηλώνοντας την συμπαράστασή μου και τα περαστικά μου στον συνάδελφο και φίλο τον Κώστα Κουκοδήμο. Περνάει μια προσωπική περιπέτεια υγείας, αρκετά σοβαρή χθες το απόγευμα. Πιέστηκε ένα καρδιακό επεισόδιο. Καρδιακό επεισόδιο. Περαστικά. Ένας νέος άνθρωπος και έτσι εύχομαι να πάνε όλα καλά. Περαστικά. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να μην προσωποιηθούν οι πολιτικές. Πολιτικές δεν είναι κάτι θεωρητικό, μη ρεαλιστικό και οι πολιτικές εφαρμόζονται από πολιτικούς, από ανθρώπους. Εδώ λοιπόν, χωρίς να έχω καμία διάθεση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Χριστοδουλοπούλου, μου δίνει μια ευκαιρία πολύ καιρό μετά τις εκλογές να συζητήσω μαζί της. Υπάρχουν τρία θέματα που είναι πάρα πολύ βασικά, τα αναπτύσσω πολύ πολύ γρήγορα. Πρώτον, στην ουσία του θέματος, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων, την οποία επέλεξε η κυρία Χριστοδουλοπούλου και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε να μιλήσω όμως, γιατί έχω σας να μιλήσω. Γιατί ανοιχτών συνόρων. Όχι, θα αφήσετε να μιλήσω όμως σήμερα. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων υπήρξε βλαπτική για τους δυστυχείς αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Υπήρχε ελκυστική. Αυτό είναι. Υπήρξε ελκυστική. Κυρία μου, θα με αφήσετε να μιλήσω. Υπήρξε ελκυστική για τους σύγχρονους λαθρέμπορους, τα καραβάνια αυτά της ντροπής. Υπήρξε βλαπτική για τα νησιά μας, την οικονομία μας, την πόλη μας, τις πόλεις μας και την εθνική μας ασφάλεια.